Μήπως θέλετε να υιοθετήσετε κι εσείς μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν που είναι το Ballet Core? Ακολουθήστε με βήμα-βήμα. Όπως βλέπετε, έχω έτοιμη τη βάση μου, έχω κάνει τα φρύδια μου και θα ξεκινήσουμε με το μακιγιάζ των ματιών. Μόλις παρέλαβα στο στούντιό μου το νέο λανσάρισμα της Mon Ref που είναι σκιές, η Shadow Wand σε μορφή stick με έντονο χρώμα. Είναι 10 crease proof matte και ειρηδίουσες αποχρώσεις με ενσωματωμένο πινελάκι για εύκολο άπλωμα και blending. Για το σημερινό look έχω διαλέξει αυτές εδώ τις 4 αποχρώσεις και θα αρχίσω με την πιο ανοιχτή, η οποία είναι η Frost το 02. Είναι αδιάβροχη, έχει κρεμώδη σύνθεση και θα την απλώσω σε όλο το κινητό μου βλέμμα. Έχει και το πινελάκι που σας είπα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη σκιά ματιών σε μορφή stick μπορείτε να την έχετε στο νεσισέρ σας ή στο τσαντάκι σας και μπορείτε να βάφεστε όπου βρίσκεστε, ακόμα και στο αυτοκίνητο. Η επόμενη απόχρωση που θα χρησιμοποιήσω είναι το Μπάκο 05 και θα την εφαρμόσω στην εξωτερική γωνία του ματιού μου. Δείτε εδώ πόσο ωραίο blending γίνεται. Να ξέρετε ότι έχει αποτέλεσμα μακράς διάρκειας και μένει σταθερή πολλές ώρες. Και όταν θέλετε έτσι πιο έντονο αποτέλεσμα, βάζετε περισσότερη ποσότητα. Και το μαγικό φυσικά είναι, όπως σας είπα και στην αρχή, ότι δεν μαζεύει στην κόχη του ματιού. Πάμε και από εδώ. Πραγματικά, παιδιά, έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο σταθερή είναι. Δεν μεταφέρεται, δεν ξεθοριάζει, δεν μετακινείται. Τώρα θα βάλω την Bubbles νούμερο 03. Έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ, να ξέρετε, με τις συγκεκριμένες σκιές. Ούτε πινέλο, ούτε τίποτα. Γίνεται η δουλίτσα μας μια χαρά. Έχει ένα υπέροχο ειρηδίζωμα ροζ χρώμα, που αμέσως θα μου δώσει φως και φρεσκάδα στο μακιγιάζ μου. Τη δουλεύω πιο πολύ στο κέντρο του ματιού μου και αφήνω την πιο ανοιχτή στο εσωτερικό του ματιού μου και την πιο σκούρα στην εξωτερική γωνία. Δείτε εδώ τι ωραίο αποτέλεσμα έχει δώσει. Είναι μία σκιά πολυεργαλείο. Εγώ θα τη χρησιμοποιήσω με πολλούς τρόπους. Θα την εφαρμόσω και ως highlighter, αλλά και ως μολύβι. Τη μαύρη απόχρωση, την Black 07, θα την βάλω τώρα ρίζα-ρίζα στο μάτι μου ως μολύβι ή και eyeliner. Με την τομπάκο θα τονίσω λίγο και την κάτω μεριά του ματιού μου και πολύ δίνω έμφαση στην εξωτερική γωνία. Για να δώσω τώρα φως στο βλέμμα μου θα περάσω την Frost σκιά στην υγρή γραμμή του ματιού μου και θα βάλω και στο δάκρυ και θα την περάσω και ελαφριά κάτω από το φρύδι μου. Με αυτόν τον τρόπο τονίζω πιο πολύ το τόξο του φρύδιου μου. Δύο στρώσεις μάσκαρα είναι απαραίτητες για αυτό το look. Βάζω και κάτω. Ελάχιστο bronzer ή και καθόλου. Βασικά όσες δεν μπορείτε να βάλετε λίγο, μην βάλετε καθόλου. Lip liner και gloss. Rouge. Και η τελευταία πινελιά σε αυτό το girly makeup είναι το highlighter, το οποίο θα το βάλω με το χέρι.
Δοκιμάστε το, είναι ένα υπέροχο spring look και για οτιδήποτε χρειαστείτε, στείλτε μου μήνυμα. Φιλάκια!